Πιστεύεις στο manifest? Εντάξει, ναι, πιστεύω. Τι ναι. Δηλαδή, να λέω το πρωί που θα. Εσείς δεν διακόπτετε το 11 και 11 για να τον πάρετε λίγο, με είπατε. Άλλο αυτό. Πέντε δευτερόλεπτα είναι, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, θα ξυπνήσεις το πρωί και θα πεις σήμερα θα είναι μια καλή μέρα. δεν ξέρω, ρωτάω. Θέλεις να φέρεις θέμα της επικαιρότητας. Όχι, γιατί το manifestation. Όχι αυτό το manifestation. Κατάλαβα. Μιλάτε με κωδικούς. Όχι, καλέ. Εννοώ κάτι που συνέβη πολύ πρόσφατα. Ναι, όχι. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Δεν το παίζετε εσείς. Παίζετε μόνο Katy Perry εδώ και βρίζετε. Πώς δεν. Εγώ είμαι με την Katy Perry. Ο Φώτης μια φορά του είχε φάει τη θέση και τα έχει βάλει μαζί. Παιδιά, αυτή η καινούργια ποια ήταν που μου δείχνατε τώρα ότι σας παρακαλώ δεν θα ήθελα. Ήταν μια που δεν την ξέραμε ούτε εμείς. Chapel Wrong. Ναι, αλλά μου είπε πίσω. Ότι είναι φανταστική, λέει. Ναι, θα την παρακολουθήσουμε. Τι, έτσι θα την αφήσουμε. Όχι, δεν θα την αφήσουμε έτσι. Εσύ τι μουσική ακούς? Τώρα, τη συγκεκριμένη περίοδο αυτή, ακούω επειδή μόλις επέστρεψα από ένα ταξίδι πιο κοντά στη Σαρδινία και έπαιζε ένα καινούριο ιταλικό. Ποιο? Καινούριο, το Story Brevi, το ξέρετε? Όχι, ήταν αυτή. Εκεί ετοίμαζαν το πρωινό τα τρεις άνθρωποι που ήταν και εξυπηρετούσαν στο σπίτι, οι οποίοι το είχαν βάλει τέρμα και το ακούγανε και το έκανα στο Σαζάμ. Και σου κόλλησε. Είναι hit στην Ιταλία. Μάλιστα, και πολύ καλό. Ναι, μ' άρεσε. Και τώρα το ακούω στο repeat. K-pop, σ' αρέσει? Εντάξει, όχι τόσο πολύ από την Κορέα να πάω σε μια τέτοια αιμονή. Η μουσική τους όχι. Βλέπω τις σειρές. Ναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Ο κινηματογράφος, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, είναι από τους καλύτερους που έχουν. Σωστό. Τι άλλο. Πρέπει να πούμε κάτι και για την παραλία, μια που ήρθα. Καλή, τώρα θα δούμε βίντεο. Σε παρακαλώ πολύ, ετοιμαζόμαστε. Λέω, με μπερδέψατε. Τώρα τα spoilers. Όχι, αλλά μας αρέσει που μιλάς έτσι τόσο ωραία. Κάτσε, μας έχεις ταξιδέψει. Καλά, εδώ θα κάτσω. Μην μπούμε κιόλας, δεν πειράζει. Έχουμε χρόνο, παιδί μου. Του καναλιού είναι. Α, δεν ξέρω και πόση ώρα έχουμε. Χρόνο. Τι εκπομπή έχει ακόμα πολύ. Να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τον Δημήτρη.